ΑΕΛ λοιπόν, αντίπαλος ο Πλατανιάς σήμερα, με την ΑΕΛ να ψάχνει την πρώτη της νίκη για το πρωτάθλημα της Super League στο 2018, με νέο προπονητή στον πάγκο, τον νέο τέλος πάντων, με επιστροφή του Ράτκο Ντόστανιτς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τον Ηλία Φιντάνη να αποτελεί παρελθόν, με τον Ηλία Φιντάνη να έχει δεχθεί πειρά από τον Αλέξη Κούγια και θα δούμε στη συνέχεια απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε τις προηγούμενες ημέρες ο μεγαλομέτωχος ΣΕΛ, ο οποίος στις 9 Δεκεμβρίου χαρακτήριζε απόλυτα καθαρό, τίμιο και αντρούκλα τον Ηλία Φιντάνη, χρησιμοποιώ λέξη του ιδίου του κυρίου Κούγια. Άλλαξαν τα κόζια, τα πράγματα, οι καταστάσεις, όπως θέλετε πείτε το, και ο Ηλίας Φιντάνης ήταν προπονητής σε παιχνίδια με σκιές, σύμφωνα με τον κύριο Κούγια. Ο Ράτκο Ντόστανιτς λοιπόν στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος που να είχε ιδιαίτερες απαιτήσεις από τον κύριο Ντόστανιτς μέσα σε αυτές τις τελευταίες μέρες που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Τι να προλάβει να αλλάξει. Πάντως η νίκη ήρθε, έστω και με αγχωτικό τρόπο, έστω και με κρύο και βροχή για τους παίκτες των δύο ομάδων, έστω και αν δεν ήταν πολύς κόσμος στις κερκίδες του ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα, έστω και αν ήταν φανερό ότι ο Πλατανιάς είχε αμυντικές βλέψεις, τον ενδιέφερε περισσότερο να κρατήσει το 0. Από την άλλη, η ΑΕΛ μπορεί να είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπορούσε να εκδηλώσει καλές επιθέσεις, λίγες οι τελικές, οι ουσιαστικές μάλλον τελικές προσπάθειες στον Βυσσινή, αλλά τουλάχιστον ήρθε ο Μίλος Ντέλετιτς για να πετύχει το νικητήριο τέρμα στο 70 λεπτό και να χαρίσει τρεις υπερπολίτιμους βαθμούς. Τρεις υπερπολίτιμους βαθμούς, γιατί κακά τα ψέματα, οι διαφορές είναι μικρές από την ουρά, ακόμη και τώρα είναι μικρές. Υπάρχουν αγωνιστικές μπροστά και όχι μια θέση από τη 5η έως τη 10η δεν θα έπαιρνε η ΑΕΛ αν δεν είναι προσεκτική, αλλά υπήρχε τουλάχιστον μέχρι και πριν από το παιχνίδι με τον Πλατανιά ένα σημαντικός κίνδυνος ακόμη και για υποβιβασμό. Υπήρχε μια διαφορά από τις διόκτερες ομάδες, αλλά τουλάχιστον αυτή η διαφορά τώρα άνοιξε, τώρα μεγάλωσε. Αυτά λοιπόν σε γενικές γράμμες από τον αγωνιστικό χώρο του Αρίνα. Επαναλαμβάνω, οι τρεις βαθμοί είναι υπερπολίτιμοι στην προσπάθεια που καταβάλει η ομάδα της ΕΛ στο φετινό πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα της Super League. Καθώς μέχρι και πριν από το παιχνίδι με τον Πλατανιά, ο κίνδυνος να μπει σε περιπέτειες στο σύνολο των Βυσσινή ήταν υπαρκτός. Μειώθηκαν τώρα οι πιθανότητες να κινδυνεύσει, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί και να συνεχίσουν τη μάχη για να πάρουν τα αποτελέσματα που, στα παιχνίδια που απομένουν. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε κάπου. Συμφωνούμε απολύτως. Ωραία. Λοιπόν, το είπε και ο ίδιος ο κ. Ντόστανιτς, άφησε να εννοηθεί πόσο πολύτιμο είναι αυτό το τρίποντο που μπόρεσε και πήρε επιτέλους η ΑΕΛ, το πρώτο της για το 2018. Γιατί τεσσάρες μπορεί να μην έτρωγε, αλλά έτρωγε τριάρες. Αλλά ας μην αναφερθούμε στον κύριο Φιντάνη, γιατί τα είχαμε πει προτού γίνει γνωστή η απόλυσή του. Και δεν θέλουμε να εμφανιστούμε ως μετάχριστον προφήτες. Σωστό. Πολύ σωστό. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές. Την ερχόμενη Πέμπτη στις 7.30, αν δεν κάνω λάθος, το παιχνίδι, το πρώτο πολύ μεγάλο μάτς. Μάτς πρόκληση για την ΑΕΛ. Πρόκληση ακριβώς. Ακούστηκαν και τα αναμενόμενα συνθήματα μετά την επίτευξη βέβαια του 1-0 από τον Ντέλετιτς για το παιχνίδι με την ΑΕΛ από τους οπαδούς από το πέταλο που βρέθηκαν σήμερα εκεί. Λίγος ο κόσμος, ίσως το όνομα του αντιπάλου, ίσως οι καιρικές συνθήκες δεν ευνόησαν για την μεγαλύτερη παρουσία των φιλάθλων αριθμητικά στο ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. Αλλά από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνουμε, πάει αυτό το παιχνίδι. Τώρα έρχεται το παιχνίδι κυπέλου με την ΑΕΚ και μετά έρχεται το παιχνίδι πρωταθλήματος με το Λεβαδιακό. Δεν ξέρω αν η χρονική συγκυρία, και θα μου το επιτρέψετε αυτό το σχολείο, επιτρέπει στην ΑΕΛ να σηκώνει δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Αυτό θα φανεί στο τέλος, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αυτό θα φανεί βάσει του αποτελέσματος. Πάντως, επαναλαμβάνω, οι τρεις βαθμοί όχι απλά είναι χρυσάφι. Το πιο ακριβό πετράδι του κόσμου είναι αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι τρεις βαθμοί που πήρε η ΑΕΛ σήμερα. Αν δεν έπαιρνε αυτούς τους βαθμούς, πόσο μάλλον αν έχανε, αν δεν έπαιρνε ούτε το βαθμό της ισοπαλίας, τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά άσχημα. Θα μιλούσαμε για άλλα σενάρια από εδώ και πέρα. Όχι ότι έχουν εξαφανιστεί πλήρως αυτά τα σενάρια. Ο Ηλίας Φιντάνης υποστήριζε ότι η ομάδα είχε σωθεί από τον πρώτο γύρο. Το είχαμε πει ότι η ομάδα δεν είχε σωθεί.
Αλλά ας μην γίνουμε και πάλι μετά χριστών προφήτες.